χρήσον, λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος, εν τη μνήμη των αρετών υποκλέπτην τα πάθη ή τη αντιστάσει. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να υποκλέπεις, λέει να υποκλέπεις, να ξεγελάς τα πάθη σου με το να θυμάσαι τις αρετές, παρά να αντιστέκεσαι. Ένα μικρό παράδειγμα. Περπατάς στον δρόμο και βλέπεις κάτι το οποίο είναι βρώμικο. Βρώμικο. Αμέσως στρέφεσαι στον εαυτό σου και λες, κάνεις κουβέντα με τον εαυτό σου. Λοιπόν, τι λέγαμε, προηγουμένως τι λέγαμε, α, έχω λοιπόν να πάω, έχω να πάω αύριο στην εκκλησία και τι ωραία που θα είναι εκεί, θα γίνει ωραία λειτουργία, κατανυκτική, θα κοινωνήσουμε όλοι, α, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τι έκανες εδώ? Δεν έκανες τον αγώνα σου εναντίον του πάθους, να πεις, φύγε από εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω, φύγε από εδώ. Δεν το κάνεις αυτό. Αλλά υποκλέπτεις το πάθος με το να μεταθέσεις το ενδιαφέρον σου σε κάτι άλλο, στη μνήμη καλών πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η μέθοδος. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι κάποτε δεν θα πολεμήσουμε και αυτό τούτο το πάθος, αλλά λέγει ο Άγιος Ισάκ ότι είναι κρίσον, είναι καλύτερο να υποκλέψεις το πάθος με τη μνήμη αγαθών πραγμάτων. Δεύτερον, όπως θα γνωρίζετε, η συνήθεια είναι ο τροφεύς ενός πάθους. Το πάθος τρέφεται με τη συνήθεια, δηλαδή με την επανάληψη. Με την επανάληψη και τη συνήθεια. Γι' αυτό θα πει ο Άγιος Ισάκ πάλι, φοβήθητη τα συνηθίας πλοίο των εχθρών. Πιο πολύ από τους εχθρούς. Είχα το θέμα αυτό στα παιδιά του 303 το πρωί και τους είπα ένα παράδειγμα, επειδή το θυμήθηκα, είναι λίγο αηδιαστικό. Θα μου το συγχωρήσετε να σας το πω και εσάς, επειδή το θυμήθηκα. Είπα συνήθειες. Έχουμε συνήθειες που μπορεί να μην είναι αυτές από μόνες τους αμαρτία, αλλά τέλος πάντων δεν είναι καλές συνήθειες. Δεν είναι καλές συνήθειες. Είναι αηδιαστικές συνήθειες. Με τρώει η μύτη μου και όπως τώρα εσείς με βλέπετε όλοι, αρχίζω να τις καλύζω λίγο και τις με τρώει. Αλλά την προσεχή φορά, την προσεχή Δευτέρα, πάλι με ξανατρώει η μύτη μου και αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς την έκανα και μια άλλη, σκαλίζω κάπως περισσότερο. Περνάει ο καιρός, άρχισα να συνηθίζω να σκαλίζω τη μύτη μου μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Και με τώρα θα σου μιλώ, διαρκώς σκαλίζω τη μύτη μου. Και δεν μου κοστίζει καθόλου, ούτε καν σκέπτομαι ότι αυτό μπορεί εσάς να σας αηδιάζει. Γιατί το συνήθισα. Ξέρετε πόσες τέτοιες κακές συνήθειες έχουμε στη ζωή μας. Μέσα στη ζωή μας που γίνεται η παρουσία μας ενοχλητική στους άλλους. Ή θα πάμε πολύ κοντά του να μιλάμε, ή θα πέφτουμε απάνω του, ή λέμε, και τι πειράζει αν φάω και σκόρδο, δεν βαριέσαι και μπαίνει στο λεωφορείο, άλλος τους ώστε να ξεράξεις εσύ που άλλος έφυγε σκόρδο πρωί-πρωί. Δηλαδή έφαγε από βραδύς, αλλά τα χνότα του μυρίζουν το πρωί. Φοβερά! Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πλήθος! Ή ο άλλος εκείνο στο τρένο που βγάζει τις κάλτσες και τα παπούτσια και αρχίζει και σκαλίζει τα δάχτυλά του. Μέσα στο τρένο. Δεν θα ιδιαστεί ο άλλος. Γεγονός αυτό, αγαπητοί μου, το ίδιο αδελφή μου στο τρένο που ταξίδευε. Ήταν φοβερό πράγμα αυτό. Και όμως αυτός, επειδή το έκανε και στο σπίτι του μπροστά στους άλλους, συνήθισε και δεν του κάνει πλέον κόπο να το κάνει την μπροστά στους άλλους. Είναι ότι υπάρχει συνήθεια. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος, να με συγχωρέσετε για το ρεαλιστικό των παραδειγμάτων, είναι ιδιαστικά, δεν πειράζει. Γι' αυτό λέγει, να φοβηθείς πιο πολύ από τους εχθρούς τις συνήθειες. Και θα πει παρακάτω, η συνήθεια, έρχομαι τώρα στο κύριο θέμα, η συνήθεια, εάν ζητήσει άπαξ και κολληθεί το αίτημα αυτής, ζητήσει μια φορά κάτι
να γίνει. Και εμποδιστεί αυτό το οποίο ζήτησε, δεν της γίνει δηλαδή αυτό που ζήτησε, άλλοτε ευρίσκει σε αυτήν ασθενή. Την άλλη φορά, όταν θα ξανάρθει αυτή η συνήθεια, θα έχει λιγάκι αδυνατήσει. Και εάν πλήσεις το θέλημα αυτής προς άπαξ, ακόμη μια φορά της κάνεις το θέλημά της, το δεύτερο, τη δεύτερη φορά, πλήον ευρύσεις την ισχυρότεραν κατά σου. Θα τη βρεις τη δεύτερη φορά πιο ισχυρή εναντίον σου. Δηλαδή, λες, τώρα με βασανίζει αυτή η περίπτωση, ας την ικανοποιήσω αυτή την περιέργειά μου. Δηλαδή, να, βλέπεις ότι κουβεντιάζουν έξω δύο γειτόνισσες και μπαίνεις στην περιέργεια να πας να δεις τι λένε. Να πας να δεις τι λένε. Εάν νικήσεις τον πειρασμό να μην βγεις έξω, όταν για δεύτερη φορά θα ξαναρχίσουν να μιλάνε έξω, αύριο μεθαύριο, η συνήθειά σου θα είναι ασθενάστερη να θέλεις να βγεις έξω. Αν αντιθέτως δεν κρατηθείς και πεις, μα δεν μπορώ, θα σκάσω αν δεν βγω έξω, και βγεις έξω να ικανοποιήσεις την περιέργειά σου, δυνάμωσες τη συνήθεια και την προσεχή φορά θα είναι ισχυρότερη εναντίον σου. Και αυτό να το γνωρίζουμε. Και ένα τελευταίο. Είναι η μέθοδος Μυρμικολέων. Πρόκειται για ένα τερατώδες ζώο, το οποίο έχει κεφάλι μυρμίκου και μέχρι τη μέση, και κατόπιν από τη μέση και πίσω είναι ένα λεοντάρι. Δεν υπάρχει τέτοιο ζώο στη φύση. Είναι πλασματικών, φανταστικών. Το έπλασαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για να παρουσιάσουν την μέθοδο, την ομώνυμον που σας είπα, την μέθοδο Μυρμικολέων. Τι είναι αυτή? Η αμαρτία συνήθως έρχεται και εμφανίζεται και καλυμμένη, όμορφη και μικρή. Και σου λέει, δεν είναι και πολύ σπουδαίο πράγμα να διαπράξεις αυτό ή εκείνο. Είναι μικρό. Όταν όμως διαπραχθεί η αμαρτία, τότε φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη. Τη βλέπεις εσύ ο ίδιος πολύ μεγάλη, όταν θα την έχεις διαπράξει. Αλλά και κάτι ακόμη. Στην αρχή η αμαρτία φαίνεται πολύ ασθενής για να γίνει. Είσαι ταμείας κάπου και μπαίνει ένας πειρασμός. Έλα καημένα τώρα, τι βάλει το χέρι σου, τι πάρει, τι κανένα κατοστάρικο, χάλασε ο κόσμος. Τώρα από εδώ, από εκεί, τέλος πάντων θα τον βολέψει, δεν θα φανεί. Είναι μικρός ο πειρασμός, όχι μικρός ο πειρασμός, φαίνεται η πράξη τέτοια που δεν είναι δύσκολο ίσως να πεις το όχι. Όταν όμως θα έχει γιγαντώσει η πράξη, γιατί θα έχει επαναληφθεί, τότε πώς θα φανεί μπροστά σου, λεοντάρι? Το μυρμήγκι το σκοτώνει, το νικάς οπωσδήποτε. Το λεοντάρι το νικάς? Όχι. Έτσι λοιπόν, στην αρχή, όταν προβάλλεται το πάθος και η αμαρτία, πρέπει να πεις, θα τη σκοτώσω την αμαρτία, θα την πατήσω. Αν την ταυτίσεις από μυρμήγκι να γίνει λεοντάρι, τότε ειλικρινά κατεστράφεις. Δεν θα μπορείς πλέον να νικήσεις το πάθος. Ακούστε πώς το λέγει αυτό, αγαπητοί μου, ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής. Εμέν γαρ προσβολέ των παθών, από ευτελών άρχονται φαντασιών, από κάτι το τίποτα. Τα δε τελευταία επιμέγανε, ξέρετε, όγκων. Διόχρι, γι' αυτό πρέπει, τον αγωνιστήν, τότε παλεύει προς τα πάθη, τότε να παλεύει προς τα πάθη, όταν ως μύρμιξ προσέρχονται, όταν τα πάθη έρχονται σε εμάς,
σαν μυρμήγκια. Δέλεαρ την ευτέλεαν προσελόμενα, ναι, και φέρνουν μαζί τους σαν δέλεαρ, σαν δόλωμα, την ευτέλεια. Με τίποτα, τίποτα, δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Εάν γάρ επί την του λέοντος φάσωσιν ισχύν, αν φάσουν στη δύναμη του λεονταριού, προελθύν δισκαταγόνιστα γίνεται. Δεν μπορούν να φύγουν πια. Γι' αυτό υπάρχει ένα χωρίον, ένα στίχος ψαλμικός, ο οποίος άλλη έννοια έχει, και οι πατέρες ιστορικοί και οι πατέρες έχουν δώσει αλληγορική. «Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης». Ακούστε το χωρί αυτό. «Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης». Και ρωτάει τώρα ένας πατήρ της Εκκλησίας, νυπτικός, ποιοι είναι πάντες οι αμαρτωλοί της γης? Είναι οι αμαρτωλοί λογισμοί. Και τι σημαίνει ότι τους σκότωσαν το πρωί? Σημαίνει ότι πρέπει να τους σκοτώσεις, τους λογισμούς, τους κακούς, στο ξεκίνημά τους. Όπως ξεκινάει η μέρα το πρωί, πρέπει στο ξεκίνημά τους να νικήσεις. Γιατί αν τους αφήσεις μέσα σου, τότε οπωσδήποτε θα σε καταβάλουν. Γι' αυτό λοιπόν, ας παρακαλέσουμε ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να νικάμε, να αγωνιζόμαστε μάλλον. Γιατί ο αγώνας μας κατά των παθών είναι σφοδρός. Είναι σφοδρός. Και πολλές φορές έχουμε αφήσει αυτό το σπόρο του κακού να έχει πέσει μέσα στην καρδιά μας και να έχει φυτρώσει και να έχει ριζωθεί και να έχει γίνει μεγάλο δέντρο που να μην μπορούμε εύκολα να το ξεριζώσουμε. Χωρίς την άσκηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ως διαμαγείας οι αμαρτίες και τα πάθη δεν απέρχονται. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμεθα. Να λέμε σκληρά στον εαυτό μας το όχι σε πολλά πράγματα. Κάποτε και νόμιμα πράγματα πρέπει να αποφύγουμε, γιατί δίπλα στα νόμιμα να είναι κολλημένα μερικά πάθη. Εάν επί παραδείγματι ξέρω ότι κάποιος έχει μία ροπή προς το κρασί, ενώ δεν είναι αμαρτία να πιει ένα ποτηράκι κρασί στο τραπέζι του, δεν είναι αμαρτία, όχι κάθε μέρα όμως, όχι κάθε μέρα ή δυνατόν, όχι κάθε μέρα, εξάλλου Τετάρτη Παρασκευή που δεν τρώμε λάδι, δεν έχουμε και κρασί. Λοιπόν, ένα ποτηράκι δεν θα ήταν αμαρτία αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος ο επιρρεπής στην μέθη, θα του έλεγα να μην πίνει ούτε αυτό το ποτηράκι. Τι σημαίνει εδώ? Άρνησης και ενός νομίμου πράγματος, χάριν της καταπολεμήσεως ενός πάθου. Τα πάθη προβάλλουν πάντοτε ένα δόλωμα, ότι η ζωή θα γίνει πολύ όμορφη εάν έχουμε τα πάθη στη ζωή μας. Αλλά ενώ μας ζητούν να απολαύσουμε τη ζωή εισάγοντας τα πάθη στη ζωή μας, αύριο θα μας φύγει ροδέσουν και το σπουδαιότατον, θα μας ντροπιάσουν μέσα στην κοινωνία, θα μας παραδώσουν εις την ντροπή της κοινωνίας, αλλά και εις το αιώνιον όνειδος της κολάψεως. Αν αντιθέτως μπούμε μέσα στην περιπέτεια του αγώνας, στο μέλλον θα έχουμε άνεση και η ζωή μας θα είναι ωραία και πλήρης επέδειξη. Όπως το λέγει αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ωραιότατο, κρατήσατε το όσο μπορείτε στη μνήμη σας. Πάση ανέχει, έπεται ταλαιπωρία. Και πάση δια των Θεών ταλαιπωρία, άνεσης ακολουθεί. Δηλαδή, σε κάθε άνεση, α, δεν βαριέσαι, ας πιούμε, ας φάμε, ας λεμβίσουμε, σε
άνεση της ζωής, ακολουθεί ταλαιπωρία και η ταλαιπωρία των παθών. Αντιθέτως, σε κάθε ταλαιπωρία δια των Θεών, όπως είναι η άσκηση, και ο άνθρωπος απαλλάσσεται πλέον από τα πάθη, τότε ακολουθεί η άνεση της ψυχής. Και βλέπει κανείς την φύση πολύ ωραία. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος βλέπει πολύ ωραία τα φαγητά? Ο γαστρίμαργος, ο δούλος της σκυλιάς ή εκείνος που πιστεύει σαρκωστές και βλέπει το τραπέζι στον Πασχαλινό στρωμένο? Ποιος το βλέπει ωραιότερα? Ποιος βλέπει ωραιότερα και πιο ελευθερότερα το χασί, ο Μπεκρής ή ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να είναι εγγραφής? Ποιος βλέπει την φύση ωραιότερα, ο ανήθικος και ο βρώμικος που πηγαίνει στην εξοχή για να τηλερώσει την φύση, ή ο άνθρωπος ο καθαρός που έχει το σώμα του καθαρό και την ψυχή του καθαρή, θα έβλεπε την φύση πολύ ωραία και πολύ καθαρή? Και ποιος από τους δύο τώρα θα αισθάνεται την αληθινή άνεση μέσα στην ζωή? Ο εμπαθής που βγαίνει στους δρόμους και είναι ένα τσουβάλι από πάθη μέσα, ή ο πνευματικός άνθρωπος που βλέπει τους ανθρώπους, τους άνδρες, τις γυναίκες και δεν σκανδαλίζεται? Βλέπει τους φτωχούς και τους πλουσίους και δεν ζηλεύει? Βλέπει τους ωραίους και τους άσχημους και δεν αισθάνεται άσχημα? Ποιος είναι πιο άνετος στη ζωή του? Ποιος περπατάει πιο ωραιότερα στη ζωή του? Εάν αυτό το προσέξουμε, τότε θα είμαστε όντως ελεύθεροι άνθρωποι.